Καλησπέρα σε όλους από το Γουσουπού. Derby κορυφής για τον τέταρτο μήνο της Development 1. Οι ITT μέχρι στιγμής μήνωες φιλοξενούν τους Laser Wolves από το πρώτο layup από τους κίτρινους. Την πάρα για του Αλτσαζή. Ωραία, πάση χαμηλά, άσχο το mid-range shoot από τον Νεβογιατζή. Κατοχή παραμένει για τους Εμίνες, οι οποίοι σήμερα έχουν κατέβει εδώ με δεκάδα, κι όμως δεν είναι αυτή με τη μεγαλύτερη αποστολή, καθώς οι Laser Wolves τα έχουν κατεβάσει όλα, είναι εδώ με 12 παίχτες και διεκδικούν την πρωτιά που μέχρι στιγμής έχουν οι Μινωές. Παναγιωτόπουλος άστοχος, επιθετικό rebound από τον Εφηλο Κώστα και 9-14 για τους Laser Wolves. Ωραία, πάσα χαμηλά, άστοχος του Φιλοκώστα. Του Εφηλο Κώστα Αλτσαντζής. Ωραία, πάσα χαμηλά, καθαρό το σκόπ πάνω στον Κωνσταντίνου. Και εκεί έξω ο Λιβρονίδης αμαρκάριστος, άστρο τον ταμπλό. Η μπάλα εκτός. Ωστόσο από τις Μήνες κατοχή παραμένει στους Κίτρινους. Οι Κίτρινοι, οι οποίοι την τελευταία αγωνιστική πήραν την νίκη εναντίον των Iron Maiden με 75-61. Από την άλλη, Μήνες νίξαν τους Poor Rangers στην πέμπτη αγωνιστική της Development 1 με σκορ 50-67. Ωραία, ραχιά τρίπλα και δύο πρώτοι πόντε για τους Μήνες. Είναι τα χειροσυσικά. Δύο μηδέν στα πρώτα, δύο λεπτά εδώ στο Περιστέρι. Υπεύθυνος τύπου για τρεις αστοχή. Είναι η πρώτη προσπάθεια ο Μοσχάκης. Έτσι μας μίλησε για πριν το παιχνίδι. Κερδισμένο φάουλ και δύο βολές για τον Αλτατζή. Εύστοχη η πρώτη. Εύστοχη και η δεύτερη. Έχει με μεγάλη εμπειρία στα μπαρκετ του Μπασκετάκη. Με παρουσία στην Elite, θυμάμαι, στην Father Wood και τα λοιπά. Και πολλά χρόνια σε μια ομάδα που, αν θυμάμαι καλά, είχε δημιουργήσει ο Θάνος Σοφούλης. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, αλλά ήταν για χρόνια συνδεχτές. Όπως και να έχει, ένας από τους ανθρώπους που όταν βλέπεις τους Μήνωες φαντάζεσαι ότι θα βγει MVP. Αν νικήσουν, επαναφορά από το πλάι. 4 για τους Μήνωες. Κλέψιμο για τους Ελέγγους, κλέψιμο από τους Μήνωες. Λάθος η πάσα του Βογιατζή. Κατοχή ξαναπερνάει στους Κίτρινους. Ο Κώστας. Μπαλαφτάνει στη γωνία, στους διατρείς, έξοχο, ανοίγει το σκορ για τους Λέιζερους, ο Παναγιωτόπουλος. 4-3 στα πρώτα 3 λεπτά. Μπροστά οι Μήνωες, Σαλτατζής, αστοχή για 3. Rebound από τον Δημητρακόπουλο. Για δύο του Παναγιωτόπουλο, rebound από τον Κωνσταντίνου. Μπάλα στη γωνία.
καλύπτει, δοκιμάζει το χέρι του, αστοχή rebound ψηλά από τον Μοσχακή, από τον οποίο σήμερα εγώ προσωπικά περιμένω 3 plus κλεψίματα, τα είπαμε και στην pre-game συνέντευξη. Δεν τα ξεχνάω αυτά. Μοσχακής, πάρα στη γωνία, γυρίζει ξανά ο Παναγιωτόπουλος, έστωχος ξανά. 2 τριποντάκια στα γρήγορα από τον Παναγιωτόπουλο. Προβάδισμα 2 πόντο πλέον για τους Laser Wolves. Σουτ για 3, δεν απαντάει από τις 45. Ρωστικά σαν δεν κάνω λάθος, Αλτσατζής, goal foul. Μέσα και η βολή. Έμεισε τρίποντο για τον Αλτατζή. Προβάδισμα ενός πόντου και πάλι για τους Εμιλοές. Μπαλά στη γωνία. Αυτό το mid-range shoot. Φυσικά. Πάση στο κόψιμο. Σου διαδύο έστωχο. Πρώτη δύο πόντου για το Γαλίτη. Πολυφρονίδης στην κορυφή, στον Δημητρακόπουλο. Πολυφρονίδης κινείται παράλληλα με την baseline. Λάθος του πάσα. Μπάλα βγαίνει εκτός για πρώτη κατοχή, περνάει στους Μίνωες. Από τον coach τον Laser Wolves, 9-6 στα πρώτα 5 λεπτά του παιχνιδιού μπροστά με προβάδισμα 3 πόντων οι Μίνωες. Επίστρεφουμε το time out. Επίθεση από τους Μίνωες. Γαλίτης φαίνεται πάρα φυσικά. Ο Σαλίνου ψάχνει ελεύθερη πάσα. Την βρίσκει στο κόσμο του Σικά, ο οποίος αστοχεί. Ριμπάνε από τον ίδιο, από τον δεύτερο χρόνο. Πολυχρονίδης ανεβάζει. Πολυχρονίδης αμαρκάριστος. Πρόσθετος από τους 45, ο Φιλοκώστας. Τρίτο τριποντάκι για τους Λέιντερμουντς, 2 και ο Παναγιωτόπουλος, 1. Μόλις έβαλε και ο Φιλοκώστας, δεν απαντάει ο Κωνσταντίνου. Μπάλα εκτός από τα καλυβαλίτη, κατοχή περνάει στους κίτρινους. Κίτρινοι οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, από το περσινό Summer, είναι ένα καινούργιο δημιουργήμα. Προέρχονται από συμφώνες οι δύο ομάδων, των Λέιντερμουντς και των Wolves. Αν θυμάμαι καλά, άστρος ο Μοσχάκης. Φάουλ ψηλά από τους κίτρινους, επαναφορά από το πλάι με τον Αλτσατζή. Ναι, το σκορ. Λάθος πάση του Γαλίτη, δεν την περίμενε και ο Κωνσταντίνου. Πολυφρονίδης. Παίρνει αστρίσιλα από τον Δημητρακόπουλο, σπάει την παρά στη γωνία, ο Αλτατζής την έχει ψηλιαστεί, ωστόσο ο Μοσάκης δεν δίνει την κατοχή για 3, άστοχος από τη γωνία, ο Παναγιωτόπουλος. Αλτατζής, ωραία πάσα, μπαλά σπάει έξω, ο Μοσάκης βάζει στο χέρι του. 7 δεύτερα για τους Μίνωες, οι οποίοι θα κάνουν την επαναφορά πίσω από το κέντρο για να δούμε τι προλαβαίνουν να κάνουν. Αλλαγές για τους Laser Wolves. Μέσα Κοβανάκης και ο Καρατζάς, έξω ο Μοσχάκης και ποιος άλλος. Ο Δημητρακόπουλος, έξω και ο Κωνσταντίνου. Για τους Μίνωες μέσα στη θέση του για πρώτη φορά ο Αλεξόπουλος.
Ματατζής, 4 δεύτερα που μένουν. Ματατζής, όμως τελειώνει, η μπάλα καμίνει στα χέρια. Του Γιανακόπουλου. Πολυχρονίδης. Παναγιωτόπουλος. Μπαλά ξαναφτάνει στον Πολυχρονίδη. Ποιος θα κερδίσει το φάουλ ψηλά από τον Καλίτη. Δεύτερο φάουλ για τους Εμίνωες. Τρία έχουν μέχρι στιγμής. Η Λέγερ Γουλ επαναφορά από το πλάι. Με τον Φιλοκώστα. Προειδοποίησης από τον ρεφ. Ωραία πάση στο κόψιμο από τον Λίμο. Από τον Καρατζά. Αλτατζής περνάει το κέντρο. Γρήγορα τις επίπεδο από τους κίτρινους. Για τρεις έστωχος από τις 45 ο Βικατζής. Προβάδισμα ξανά. Για τους Εμίνωες 12-9, 2 και 20 απομένουν. Κοπανάκης, θα δοκιμάσει το χέρι του, θα στοχίσει, rebound. Από τον Αλτατζή, ποιος θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Καρατζά. Μέσα ο Βίχος, στην θέση του Γαλίτη για τους Εμίνωες. Μέσα για να φτάσεις χωρίς εμφάνιση στην θέση του Βογιατζή. Το σύντομα ποιος είναι. Ας το παρασύρει το εξαιρετικό rebound. Η μπάλα θα κάνει τον Βίχου. Αλτατζής. Ωραίο spin. Σκοντή για 2, αστοχή. Rebound ψηλά από τον Φιλοκώστα. Χαμηλά, προσπίση, καθαρή. Η άμυνα πάνω στον Κοπανάκη. Αλτατζής κάνει την κατοχή. Κλέψιμο για τους Laser Wolves. Βάλα, θα έχει 75 προσπίσεις πλήκη και έξω για 3 από τις 45 άσχημος. Ο Παπαθωμάς. Επιθετικό φάουλ από τον Κοπανάκη. Βολές συμπλήρωσαν τα ομαδικά τους οι Leather Wolves. Οποιοδήποτε φάουλ αν γίνει και αν γίνει μάλλον από τον. Σύντομη διακοπή. Εύστοχη η πρώτη βολή από τον Αλεξόπουλο. Εύστοχη και η δεύτερη. Επίθεση για τους Κίτρινους. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Κοπανάκης. Παίζει με πλάτη, κλείνει από 2, αποφεύγει τον αντιπάλου του. Goal foul από τον Κοπανάκη. Στην γραμμή της φιλανθρωπίας ο ψηλός, μία συμπληρωματική βολή για εκείνον. Ο Τσολάκης είναι αυτός που δεν έχει εμφάνιση για τους Μίνωες.
αστοχή βολή. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Λογικά 3-7 θα δούμε. Η πρώτη είναι αυτή των μηνών. Τσολάκης Μπαχάς, ο οποίος μπήκε στο πάρκε. Ωραία πάρα στο κόψιμο. Αυτή την ενεργασία μεταξύ Τσολάκη και Αλεξόπουλου. Τα βουχή περνάει στις κίτρινες. Από Θωμάς Κοπανάκης επιστρέφει την μπάλα στον Παπαθωμά, ποιος πάει μέχρι μέσα, αλλά δεν τελειώνει τη φάση. Κατοχή παραμένει στους κίτρινους, αλλά μετά την λάθος πάση του Παπαθωμά, τα τελευταία 20,4 περνάνε στους μήνωες. Δίχως θα κερδίσει το φάουλ. Ο Φιλοκώστας θα το φερωθεί. 7 δεύτερα στο ρολόι, 2 ελεύθερες βολές για τον Βίχο. Αστοχή πρώτη. Έφυγε η δεύτερη. Τέσσερα δεύτερα που μένουν για τους Ledger Gulls. Για τρεις αστροντριποντές του Φιλοκώστα. Τέλος δεκαλέπτου, 15-11 μπροστά οι μήνωες. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο Περιστέρι. Πρώτη επίθεση για τους μήνωες με τον Τσολάκη. Αλτατζής σηκώνεται για τρεις αστροχή. Αμυντικό rebound. Από τους Συρικίδους, από τον Δασκαλούδη. Αυτό το τελείωμα είναι αντίπερα. Για κύριο Δημητρακόπουλου, καμπευθεί και πάλι για την ομάδα του Δημήτρη Μπαχά. Αλτατζής, ωραία πάσα στον Κωνσταντίνου, υποδειγματικό, pick and roll. Και δύο πρώτοι πόντοι για τους μήνες. Η ομάδα, για να είμαι ειλικρινής, μας είπε ότι ο πρόεδρος είναι ο Βασίλης Παπαστάμος. Το λέω επειδή σήμερα ο πρόεδρος είναι από όλο, οπότε κάποιος πρέπει να αναλάβει την προεδρία. Με τρεις άστρα ο τριμποντάκι από την κορυφή. Την πάρα σειρά του Αλτσατζή. Ωραία προσπίση, ωραίο fadeaway. Πόση ποιότητα σε ένα σουτ από τον Κωνσταντίνο. Δασκαλούδης κινείται παράλληλα με την baseline, πάει την μπάλα έξω. Καρατζάς, Κοπανάκη, δεν τελειώνει τη φάση. Επιστικό rebound από τον ίδιο. Ούτε σε δεύτερο χρόνο. Δεύτερο επιθετικό rebound, Καρατζάς, ούτε εκείνος. Δίκος κατεβάζει. Τσολάκης περνάει στον Κωνσταντίνου. Αλεξόπουλος αποτέλεσε τον Βολόν. Έξι αναπάντητη πόντα από τους μήνωες. Τα πρώτα δύο λεπτά. Κράτημα από τον Τσολάκη, πρώτο φάουλ για την ομάδα του, επαναφορά από το πλάι για τους κίτρινους. Δημητρακόπουλος, Καρατζάς, Κοπανάκης. Μπέλα φτάνει στον Δασκαλούδη, ο οποίος ψάχνει την πάσα. Όμως τελειώνει, Καρατζάς, μπλοκ στην εκπνοή του χρόνου από τον Αλτατζή. Τσολάκης. Αλτατζής. Προσπίτες, πάει την παρά στον Βίχο.
σουτ από τέτοιο σημείο, άσπρο αυτή τη φορά από τον Αλεξόπουλο, εξαιρετικό rebound από τον Βίχο, ούτε εκείνος τελειώνει, ο Πανάκης, ανεβάζει το rebound. Νικόπουλος. Κερδισμένο φάουλ από τον Αλτατζή. Time out. 21-11 μπροστά πλέον με προβάδισμα 10 πόντων οι Μίνωες. Επιστρέφουμε το time out. Δασκαλώδης επαναφέρει από το πλάι. 14 δεύτερα για τους Laser Wolves, οι οποίοι καλούνται πλέον να απαντήσουν στο σερί των Μινών. Έχουν παραμείνει άποντοι για τα πρώτα 3 λεπτά. Δημητρακόπουλος, Δασκαλούδης, ωραίο σπιν, αστροχό τελείωμα, επιθετικό rebound, Κοπανάκης, ούτε εκείνος, Κωνσταντίνου, κατεβάζει το επιθετικό rebound και αφήνει στον Αλσαντζή. Σουτ από τους των βολών, άστοχο. Αλλά, άστοχος πολύ εδώ, σικά. Ήμουν έτοιμος να πω, αλλά φυσικά σε πάνω ορθόνη, αλλά η μπάλα του κάνει ύπουλα παιχνίδια. Επίθεση για τους Laser Wolves. Δασκαλόπουλος, δηλώνει τη φάση. Καθαρή άμυνα. Ωραίος, ο Βαζαντής παραδέχτηκε ότι ο ίδιος έβγαλε την μπάλα, κατοχή. Περνάει στους κίτρινους. Δασκαλόπουλος. Παραφέρνει στη weak side. Στον Νικόπουλο χλωστελειώνει. Πρώτη πόντι για τους Λέιδεβουλους μετά από 4 λεπτά ξερασίας. Είναι διαχείριος Δημητρακόπουλου. Κλείνεται, περνάει την πατέρα στην πλάτη. Φάουλ. Χαμηλά. Ο Καρατζάς κάνει το φάουλ. Επαναφορά από το πλάι. Για τους Μίνωες. Διφλέξουν τα σκάλα που πάνε στην μπάλα. Κατ' οπίπα θα παραμείνει για τους Μίνωες, οι οποίοι έχουν 10 δεύτερα. Σικάς, ωραίο σπιν. Καλύτης για 3, άστοχος, επιθετικό rebound από τον Αλτατζή. Πως καλό που στυλώνεται. 2-2 τα φάουλ. Αλλαγές από τους Laser Wolves, μέσα ξανά το Πολυφρονίδης και ο Παναγιωτόπουλος έξω, ο Μεϊκόπουλος και ο Καρατζάς. Κωνσταντίνου. Αλτατζής. Ακόμα ένα φάουλ. Αλτατζής επαναφέρει. Αλτατζής υποδέχεται ωραία την μπάλα, άστοχη. Αμυντικό rebound από τον Δασκαλούδη, τον βάφτσε και από τον άνθρωπο. Πολυφρονίδης. Ποντάχεται ξανά την μπάλα, στοχή από μέση απόσταση, rebound από τον Κωνσταντίνου. Κάς. Μπαλά φτάνει ξανά σε εκείνον. 14 απομένουν. Φυσικά θα πάρει το screen ψηλά. Και όχι. Θα προσποιηθεί αλλά θα κρατηθεί. Με βήματα θα χάσει εδώ την ισορροπία του. Ο γκάρ των Μινών. Κατοχή ξαναπερνάει στους κίτρινους. Έξω Κωνσταντίνου. Μέσα ο Γιανακόπουλος. Για τους γηπεδούχους
4 και 40 απομένουν, 21-13 μπροστά με συν 8 η Μίνωες. Πάτησε έξω ο Δημητρακόπουλος, που προσπαθεί να διατηρήσει την κατοχή. Ο Δημητρακόπουλος είναι ο μόνος σκόρερ των κίτρινων στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι οποίοι δυσκολεύονται λίγο να βρουν το τελικό καλάθι. Μέχρι στιγμής οι επιλογές που κάνουν συνήθως είναι καλές, έχουν πάρει και αρκετά επιθετικά rebound. Απλά τυχαίνει και αυτό κάποιες φορές. Ούτως ή άλλως έχω πει, όπως είπα μάλλον και με τον Μοσχάκη στις pre-game δηλώσεις, η δωδεκάδα πολλές φορές μπορεί να είναι και δύσκολη κάρτα για μια ομάδα. Και δυσμένο φάουλ και δύο βολές για την Κοπανάκη. Κύβενη στον Κοπανάκη. Συντομή διακοπή. Ο Αλτσάντης θα αναλάβει την βολή της τεχνικής ποινής. Έχει βολή. Αλτσάντης στους τρεις. Δύο βολές για τον Κοπανάκη. Αστοχή πρώτη. Εύστοχη η δεύτερη. Πιέσε λίγο τον ψηλό. Σικάς. Το σκέφτεται και θα το πάρει για τρεις. Ο Γιανακόπουλος θα αστοχίσει. Δασκαλούδης. Ωραία, πας χαμηλά. Η μπάλα σπάει έξω. Πολυχρονίδης. Πας στη good side. 32. Δημητρακόπουλος θα χρειαστεί με φάουλ. Άστρο το τριποντάκι, μέσα ξανά ποιος. Με την Δημητρακόπουλος νομίζω. Πίστασε από 13, πέρασε την πάρα στον Πολυχρονίδη. Ο Παναγιωτόπουλος. Για 3 από 45, άστοχος. Ο Φιλοκώστας. 14 από μένα και τους Blazers μετά το αθλητικό rebound. Για 3, στημένος. Αλλά άστοχος ο Παναγιωτόπουλος. Φάουλ ψηλά από τον Πολυχρονίδη πάνω στο Αλτσατζή. Τέταρτο. Και τώρα πέμπτο. Δύο βολές για τον γκάρντ των Μηνών. Εύστοχη η πρώτη. Φτάνει τους 4 και τώρα τους 5 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Συνολικά μέχρι στιγμής ο λογαριασμός του δίνεται 10 πόντους και είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο high scorer για τους Μίνωες. Μπάλα εκτός από τα χέρια του, κατοχή για τους κίτρινους. Μέσα ξανά ο Μπαχάς και ο Τολάκης.
Πολυχρονίδης. Ωραία, πάει στο κόψιμο, με την φάση ο Δημητρακόπουλος. 2 και 20 απομένουν, 24-14 μπροστά, με στην 10 εμήνωες. Ωραία, προσπάθεια και τον δύο φάουλ και δύο βολές. Για τον Βογιατζή. Ευστοχή πρώτη. Δύο πρώτο πόντι και τον Βογιατζή στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έχει ένα τριποτέκι από το πρώτο. Ευστοχή η δεύτερη. Rebound από τους κίτρινους. Πολυχρονίδης. Θα γυρίσει ωραία, θα χτίσει ωραία την μπάλα, ωραίο καλάθι για τους ενέργους. Δημητρακόπουλος είναι ο τελικός αποδέκτης. Φτάνει τους 4 πόντους. 1 και 50 απομένει. Αταζής. Σηκώνεται για 3. Παντός το σουτ. Μπάλα στη γωνία. Δασκαλώδης. Ωραία προσπίση. 3 δεύτερα. Ίσως δεν έπρεπε να σηκωθεί. Εκεί ο Φιλοκώστας. Μέσα ο Χατζάρας και ο Παπαυσταθίου. Έξω για δύο ανάσεις ο Δημητρακόπουλος και ο Πολυχρονίδης για τους Λέγερ Γουλς. 1 και 20 για την λήξη του χρόνου. Μπροστά με 9 ημινοές, οι οποίες θα κερδίσουν. Και τώρα δύο βολές, τις οποίες θα εκτελέσει ξανά ο Βογιατζής. Η πρώτη. Αστοχή η δεύτερη. Πάμε, πάμε, 50% προς τα κατ' τον Βογιατζή από τη γραμμή φιλανθρωπίας. Βάλε εκτός. Από τον Παπαυσταθίου του έφυγε μπάλα. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Μπαχάς. Αλτσατζής, Βέρα Βερσούλα. Αστοχό. Πολύ φιλόδοξη προσπάθεια. Παπαυσταθίου, ωραία πάσα μέχρι μέσα, δύο πόντι, δύο πρώτοι πόντι. Για τον Χατζάρα. Μένει και αυτός στην έξωση της παιδικής προσπάθειας της ομάδας του, την οποία οδηγεί μέχρι στιγμής ο Δημητρακόπουλος. 4 πόντους έχει βάλει. Τελευταία 15 δεύτερα, τα 9 στην διάθεση των κίτρινων. Ωραία, πάσα χαμηλά και δύο φάουλ από τον Μπαχά. Δύο βολές για τον Παπαυσταθίου. Μέσα ξανά ο Μιακόπουλος στη θέση του Παναγιωτόπουλου. Προσθετικές έκαναν μέσα από τον goal στον Λέγερουλς. 26-28 δεύτερα απομένουν. Καθαρή άμυνα από τον Μεϊκόπουλο. Καπιχές που παραμένει για τους μήνωες. 4,8 στο ρολόι. Σολάκης κλείνεται. Μπάλα χάνεται και περνάει στους Λέγερουλς. Πίσω από το κέντρο. Καλό ήταν, λίγο δίναμε παραπάνω δηλαδή, από τον Παπαυσταθίου. Τέλος ημιχρόνου, 26-20. Μπροστά οι μήνες. Δεύτερο ημίχρονο, εδώ στο Περιστέρι. Πρώτη κατοχή για τους κίτρινους, οι οποίοι μείωσαν την διαφορά. Δίνονται πλέον 6 πόντους στο σκορ. Σάκης με βλοντζόλια για την μπάλα.
δεν κατάφερε να την καταφέρει. Αλταντής για 3, έστωχος. Πρώτο τυποτάκι για τους Μίνωες. 29-20. Τσολάκου. Φάουλ στη συνέχεια από τον Πολυκρονιδί, τον οποίο και πέτυχε, ο οποίος μάλλον πέτυχε λίγο αστελάδι τον Τσολάκο. Αλτζαζής. Πολύ ωραίος. Παραδέχεται τα λάθη του όταν ακουμπάει την μπάλα έξω, λέει να μην μιλάνε στους αντιπάλους. Αυτά είναι. Αυτά χρειαζόμαστε, νομίζω, στο μπασκετάκι. Αλτζαζής πάει μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα από πίσω του. Το Lucky Draw 3, έφυγες. Πρώτο τριμποτάκι για τον Τσολάκη. Καλά που δεν χτυπήσαν εδώ οι παίχτες. Λάβος η φάσα. Μωσάκης κάνει το πρώτο κλέψιμο. Δεν τελειώνει τη φάση χαμηλά. Επιθετικό rebound. Αλλάζω τρίμα από τον Ψιλοκώστα. Επιθετικό φάουλ από τον Αλτζαζή. Κατοχή περνάει ξανά στους κίτρινους. Δασκαλούδης. Μοσχάκης, Δασκαλούδης, παίρνει την μπάλα στην γωνία. 5 δεύτερα. Δασκαλούδης πάει μέχρι μέσα. Τελειώνει. Ακόμα μια αποτελεσματική άμυνα από τους Μίνωες. Στο σύν 12 πλέον η ομάδα του Βασίλη Παπαστάμου. Κλέψιμο από τους Laser Wolves. Ωραία reverse. Άστοχος τελείωμα για τον Πολυχρονίδη. Ο Λοχρονίδης, ο οποίος όπως μας είπε και ο Κώστας Αντανακόπουλος, έχει παίξει και στην Α1 από το Φιλοκώστα. Μία συμπληρωματική βολή για τον ψηλό γκάρντ των κίτρινων. Μέσα και αυτοί. Με μέσα τρίποδο ξεκινούν και οι κίτρινοι. Δύο τρίποτα από την άλλη. Το ξεκίνημα του στήθους και λόγω για τον Μινωές. Ακόμα ένα κλέψιμο για τους Λέγεργους. Μοσχάκης. Πολυχρονίδης για 2, αστοχή, αμυντικό rebound. Αυτό Αλεξόπουλο. Φωνές από τον Παλκαμινόν να ηρεμήσουν. Σικάς κλείνεται. Προσπίση για 2, εύστοχη η προσπάθεια του Βούχου. Πολυχρονίδης, Μοσχάκης, επιστρέφει την μπάλα στον Πολυχρονίδη. Μοσχάκης, step back, αφήνει στον Δασκαλούδη. Από κοντά, από τον Φιλοκώστα, κατοχή και πάλι για τους Μίνωες. Τσολάκης, προσπίτε, ένα αρματάκι μέσα, αυτό το σουτ. Ακόμα ένα αμυντικό rebound για τον Δημητραγόπουλο. Θα κερδίσει το φάουλ. Μέσα ο Κωνσταντίνου. Έξω ο Σικάς. Και ο Αλεξόπουλος, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Γαλλητή. Τα 10 δεύτερα για τους κίτρινους. Πολυχρονίδης.
Για αυτή θα πούμε 45, άτυχος πουλί, όμως χακής. 40, 9, φάουλ του Γαλίτη. Τέταρτο φάουλ στα πρώτα 4 λεπτά για τους Μίνωες. Πρέπει να είναι προσεκτικοί από το εξωτερικό, γιατί οποιοδήποτε φάουλ και αν κάνουν οδηγεί τους κίτρινους στις βολές. Πολυχρονίδης, ωραία σταυρωτή, αυτά που λέγαμε. Δύο ελεύθερες βολές για τον αριστερόχειρα. Αριστερός δεν είναι, νομίζω αριστερός είναι. Θα δούμε τώρα, αριστερός είναι σίγουρα. Ναι. Για τον αριστερό γκάρντ, τον Laser Wolves. Ευστοχή πρώτη. Άστοχη δεύτερη. Επιθετικό rebound από τους κίτρινους. Ωραία προσποίηση. Εύκολο καλάθι από τον Δημητρακόπουλο. Η διαφορά πέφτει μετά από αρκετή ώρα σε μονοψήφια τιμή. 34-26. Οι Laser Wolves απαντούν. Αλτατζής. Ωραία παστολή στα αντίπλου. Μακάριστος και ευκολός εκείνος. Το μισό καλάθι ανοίξει τον Αλτατζή. Άστοχος. Ρυπάνουμε τον Αλτατζή. Για τρεις εκείνος, άστοχος το τριμποντάκι από την κορυφή. Μωσάκης κατεβάζει το rebound και αφήνει τον Πασχαλούδη. Για δύο από μέσα πρώτης άστοχος ο Τίνο Κώστας. Ρυπάνουμε τον Γαλίτη. Κωνσταντίνου, η πάσα δεν περνάει σε εκείνον. Διφλέξω πάνω στην παλάβο το Μοσχάκη. Για τον οποίο έχω ξεκινήσει και καταλαβαίνω γιατί μου λέει ότι είναι αμυντικός παίχτης. Έξω βήχος μέσα. Ο Βογιατζής. Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνει πολύ σωστά σαν διφλέξω πάνω στην μπάλα. Βέβαια δεν ξέρω στα πόσα κλεψίματα. Εγώ θα σας πω σε λίγο. Αλτατζής για δύο. Εύκολος στη λήξη του χρόνου. Στους 5 πόντους μετά την ανάπα πρώτη με χρόνο ο Αλτατζής. Μοσχάκης, Δασκαλούδης. Περνάει, αφήνει την μπάλα. Έξω, έξω, διποντάκι από μακριά. Διαχειρίζει ο Κώστα. Και αυτός φτάνει τους 5 για τους Λέτζους αυτή τη φορά. Κωνσταντίνου. Σολάκης για 3, αστυχώς, rebound από τον Πολυχρονίδη. Δίστασαν να πει εκεί. Ο Φιλοκώστας και καλά έκανε. Από ό,τι αποδεικνύεται, 2 ακόμα πόντι για τον Χρήστο. Από τον Πολυχρονίδη, 38-30. Οι Λέιζερους θα πάνε πολύ καλύτερα μέχρι στιγμής από ό,τι λέει. Το επιμέρου σκορ στα δικά μου μάτια είναι η κυρία της στα πρώτα 6,5 λεπτά. Αλλά από την άλλη οι Μίνωες έχουν πάρα πολύ ποιότητα. Ο Λαγκής απαντάει ξανά. Έχουμε φάουλ ψηλά από τον Αλτατζή. Σκέφτεται λίγο πόσα κλεισίματα έχει ο Μοσχακής. Στοχή πρώτη στους 2 Πολυχρονίδης. 0 κλεψίματα βλέπω από το Μοσχάκι, μπορεί να έχουμε χάσει κάτι. Στα δικά μου τα στεριά και στα δευτεριά σε γραμματείας, οπότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τον εκλέβω και λίγο.
Άστρα και η δεύτερη. Γαλίτης. Τρία τελευταία λεπτά. Με ένα μόνο φάουλ βρίσκονται σε αυτό το χρονικό σημείο του παιχνιδιού. Η κίτρινη. Κωνσταντίνου. Γαλίτης, η μπάλα φέγει από τα χέρια του. Πολύ καλή από τους κίτρινους. Γαλίτης για δύο. Άρχιτος, ο Δογκατζής. Και 9-14 για τους μήνες. Στολάκης. Σε φεύγει. Δύσκολο. Κουκ. Φλότερ. Με το ανάποδο χέρι. Καλά του με βαθμό δυσκολίας 11-10. Πολυφρονίδης, ωραία πάσα χαμηλά, σπίτι και έξω, η παραγωγή ξανά σε εκείνον. Ασυνδεσία εδώ μεταξύ Σιρού και Κοντού. Εύκολη δύο πόντια για το Κεφαλίνη, σαν να την παράξει. Φτάνει τους τέσσερις. Σαράτα 4-31, συν 13 για τους μήνωες. Ο Πασκαλούς θα κερδίσει το φάουλ ψηλά από τον Τσολάκη, ο οποίος τραβάει τα μαλλιά του. Δύο βολές για τον Πασκαλούδη. Εστοχή πρώτη. Και η δεύτερη. 1:50 απομένει. Αλλαγή για τους κίτρινους. Έξω ο Δασκαλούδης, μέσα ο Μεϊκόπουλος. Γαλίτης, step back. Παίρνει την παραχαμηλά στον Κωνσταντίνο, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Επαναφορά από το πλάγιο τους μήνωες. Γαλίτης, περνάει την παραστον Βογιάζη. Τσολάκης για τρεις. Εστοχή ξανά. Πάρα πολύ ποιοτικός γκάρτ. Μεταγραφή αεροδρομίου για τους μήνωες. Κερδίζουν καλάθι και φάουλ για τον Παπαδομά. Μια συμπληρωματική βολή για τον Παπαθωμά. Αστοχή, rebound, ψηλά από τον Κωνσταντίνου. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Βεγκατζής πάει μέχρι μέσα, αφήνει τον Κωνσταντίνου για δύο εκείνος και δημιώνω φάουλ και δύο βολές. Το φάουλ το χρόνο Παπαθωμάς. Με τη φιλανθρωπία του Κωνσταντίνου, ο οποίος νομίζω ότι έπαιζε στην Άρτεμις. Νομίζω. Η Άρτεμις, η οποία αποφάσισε αρκετά χρόνια την Πασχεδάκη. Μαζί με τον Διονύστο Διονυσόπουλο. Εύστοχη δεύτερη. Στους 5 πόντους του Κωνσταντίνου. 52. Παπαθωμάς σπάει την μπάλα έξω. Δημητρακόπουλος πιέζεται από την άμυνα. Δημητρακόπουλος για τρεις. Αστοχή, εκπληκτικό rebound. Αλλά άτυχος και σε πρώτο και σε δεύτερο χρόνο ο Παπαθωμάς, ο οποίος ρίχνει και τα γαλλικά του. Καλά τις έκανε. Ένα φάουλ ψηλά του Βογκατζή από τον Επανακοτοπουλό. Το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν ήταν αυτό. Η κίτρινη
Κατσουλάκης. Μια δύο από πολύ μακριά. Καλά λίγο. 5 δευτερόλεπτα της κίτρινης. Μεκόπουλος. Για 3. Καλός ήταν, αλλά ήταν άστοχο. Από τον Παναγιωτόπουλο. Τέλος. 10 λεπτούς, 48-35, προβάδισμα 13 πόντων για τους Μίνωες. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο στο Γουσουπού. Πρώτη κατοχή για τους Μίνωες, οι οποίοι έχουν το προβάδισμα στο σκορ. Από εδώ και πέρα πρέπει να κάνουν διαχείριση. Από την άλλη, οι Λέγιους, αν για μένα ήταν ανώτεροι στο τρίτο δεκάλεπτο, βρίσκονται πίσω στο σκορ και χρειάζεται μια μεγάλη υπέρβαση. Σε αυτό το σημείο, Κοπανάκης, Παπαθμάς για 3, άστοχος, διμπάνω από τον δίχο. Αλεξόπουλος, δίχος, θέλει να περάσει την μπάλα χαμηλά και το κάνει. Στον Γιανακόπουλο, ο οποίος σηκώνει για 2, αστοχή, διμπάνω από τον Κοπανάκη. Μερικόπουλος. Κοπανάκης. Στην για 2 ή για 3, για 3. Πάει μέχρι μέσα και τελειώνει τη φάση. Στους 11 η διαφορά στα 37, 8 και 45 απομένουν. Αλτατζής, σκηνή επιλογή ψηλά. Όχι, θα ζωνέσει κατάσταση. Θα περάσει το κέντρο στο Παρατομεϊκόπουλο. Αλτατζής. Σηκώνεται για 2 και εκτοχή. Θα αφήσουμε την γραμμή. Όχι, τίποτα είναι κανονικό. Ήταν δικό μου το λάθος. 59-37. Άστος από τη γωνία. Ο Παναγιωτόπουλος κατοχή περνάει στους Μίνωες. Όλα τα λεφτά ακούσε τον Αγκόπουλος από την άλλη. Τον πιάσω λίγο με την κάμερα. Θέλω. Έχει καθίσει στη γωνία. Αυτό το παιχνίδι. Σικάς. Μπαλά βγαίνει εκτός. Παραμένει αυτός για τις Μίνωες. Δίχως. Δίχως Αλεξόπουλος. Πάει μέχρι μέσα. Και τελειώνει πολύ δύσκολα τη φάση. Πλέον με σύν 16 μήνες. Γεγονός βέβαια που αδικεί πολύ τους κίτρινους, οι οποίοι είναι πολύ καλοί. Νομίζω ότι τους κοστίζει σήμερα αυτό που προέβλεψα. Δεν μπορούν να βρουν εύκολα ρυθμό λόγω της δωδεκάδας. Παρ' όλα αυτά και ο Πολυθονίδης μου αρέσει πολύ. Και ο Παπαθωμάς έχουν πολύ ποιοτικούς παίχτες. Απλά σήμερα μπορεί να τυχαίνει και να είναι λίγο δύσκολη βραδιά για μερικούς από αυτούς. Παρ' όλα αυτά, οι δύο αυτές ομάδες για μένα δεν έχουν την απόσταση που φαίνεται αυτή τη στιγμή στο σκορ. Βέβαια οι Μίνωες είναι πάρα πολύ αποτελεσματικοί σήμερα. Κερδισμένο φάουλ από τον Αλτατζή. Από τον Αλτατζή μάλλον πάνω στον Δημητρακόπουλο. Αλτσαντζής, Γαλίτης. Τσολάκης. Έχουν δώσει πάρα πολλές λύσεις και με πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας για τους Μίνωες. Άστοχη η πρώτη. Άστοχη και η δεύτερη. Είπαμε τον Παπαθωμά. Μπάλα ξανά εκτός.
Έμεινε τελείως μόνο του, αλλά δίσταση για 3. Όχι όμως. Και ο Παναγιωτόπουλος, ο οποίος ας το έχεις τόσο. Τελευταία 6,5 λεπτά. Το ντέρμπι κορυφής από ό,τι φαίνεται πηγαίνει στους Μήνωες, η οποία θα παραμείνει αίτητη. Το 4-2 πλέον θα βρίσκονται οι Laser Wolves. Η Κάς δεν έγινε πάσα από την ήθελε. Ο Δρακόπουλος μέχρι μέσα και δούμε φάουλ και δύο βολές. Μέσα Ξανατσολάκης, μέσα και ο Κωνσταντίνου. Έξω Γιανακόπουλος και ο Σικάς. Έφτασε η βολή. Δύο στις δύο κατά τον Δημητρακόπουλο. Διέψαμε τον Κοπανάκη. Κοπανάκης. Ωραία no look πάσα Δημητρακόπουλος. Χάει λέει τον ψηλό. Μαβρίνει 53-41 time out από τους Μήνες, οι οποίοι βλέπουν διαφορά να πέφτει στους 12. Επιστροφή με το time out. Τελευταία 5:35 εδώ στο Γουσουκού. Μοσκάκης. Σκίση, ωραία πάσα χαμηλά. Καλούδης, δεν πέρασε την πάσα. Βλέπουμε ότι μείνω Αντζαντζής. Σολάκης για 2 με ταμπλό, άστοχο, ριμπάνω το Κοπανάκι. Μοσχάκης. Και δεσμένο φάουλ, χαμηλά από τον Γαλίτη. Του Γαλίτη μάλλον. Φιλοκώστας. Ο Πανάκης μέχρι μέσα δηλώνει τη φάση. Ατσαντής πιέσει ψηλά από τους κίτρινους, αλλά τους περνάει το κέντρο. Βαλιατζής. Αμυντικό φάουλ από τον Κοπανάκη. Δύο βολές για τον Βογιατζή. Αστοχή η πρώτη. Αστοχή και η δεύτερη. 53-41. Κοπανάκης. Για 3 ο Πολυχρονίδης, ο Τότος. Φάουλ πάνω στο rebound, ο Δασκαλούτσο το χρεωθεί, κατοχή. Περνάει για τους Μήνωες. Επίθεση για τους Μήνωες, ο Γιατζής. Περνάει την παρέξη του Τσολάκη. Τολάκης για 2. Δουκάρι. Προσκαλούν κατεβάζει το rebound. Βαλαβιένει και από τα γιάννη μηνών. Κατοχή παραμένει στους κίτρινους. Φάουλ κερδισμένο από τον Πολυχρονίδη. Αναφορά από την base λέγα τους κίτρινους. Σκοπανάκη θα δοκιμάσει το χέρι του. Θα αστοχίσει. Λοιπόν, ψηλά από τον Βοντατζή. Αλτσαντζής.
time out side. Ο Κώστας Μονακόπουλος, Κωνσταντίνου, φάουλ χαμηλά. Time out για τους Laser Wolves. Επιστρέφουμε το time out. Επαναφορά από το πλάι, από την baseline μάλλον, για τους Μίνωες. Ασκοτολία του Μπαγκατζή, κερδισμένο φάουλ. Και δύο βολές για τον γκάρτ των Μινών. Δύσκολα πλέον κάτι θα αλλάξει. 53-41 είναι το σκορ. 3-37 που μένουν στο ρολόι. Εύστοχη η πρώτη. Εύστοχη και η δεύτερη. Ο Βανάκης Βασκαλούδης στα ωραία την μπάλα. Εύστοχος από μέση απόσταση ο Φιλοκώστας. Αλτατζής και από Κωνσταντίνου. Αλτατζής σηκώνεται για δύο και φτωχιά από τέτοιων βολών. Δίνει απαραίτητες λύσεις στους Μίνωες όποτε αυτός το θελήσει. Βασκαλούδης. Φιλοκώστας γυρνάει και δίνει στο φάουλ. Δύο βολές για εκείνον. Μέσα ο Μπαχάς. Στη θέση πιού του Κωνσταντίνου, ο οποίος θα πάρει την ανάδοση στον πάγκο. Στη γραμμή της φιλανθρωπής του Φιλοκώστας. Ας το πει πρώτη. Και η δεύτερη. Επανάληψη βολής. Πούσε τώρα ο Φιλοκώστας. Μπαχάς, φάουλ. Πέμπτο για τους Μίνωες. Στη γραμμή της αδερφής ο Κομπανάκης. Αστοχή η πρώτη. Εύστοχη η δεύτερη. Στους τρεις είναι ο Κομπανάκης. 2-40 απομένουν. Ο Λάκης πιέζεται. Λέψιμο κατά τους Laser Wolves. 2 ελεύθερη πόντα για το Μοσχάκι. 57-46. Πιέζουν ψηλά πλέον οι κίτρινοι και καλά κάνουν. Αλτατζής. Αγίδα ακόμα να κλέψουμε κατά τους Laser Wolves, οι οποίοι τώρα έχουν το momentum. Ας το πω στο μείωμα από τον Δημητρακόπουλο. Μπαχάς, μπλοκ καθαρά από τον Κομπανάκη. Φοβερό στόπο τον Κομπανάκη στα ίσια. Φιλοκώστας, Μοσχάκης, Κομπανάκης, μυψολογία. Άστοχος. Από την ελληνική η άμυνα του Μπαχά. Κατοχή για τους Μίνωες. Βογκαντής κερδίζει το φάουλ. Τελευταίο δίλεπτο εδώ στο Περιστέρι. Πολλά φάουλ στο τέλος.
Εύστοχη η πρώτη. Εύστοχη και η δεύτερη στους τέσσερις, στο τελευταίο δεκάλεπτο για τις. Δασκαλούδης, Πολυχρονίδης από τη γωνία, άστοχος, rebound από τον Αλτατζή. Το like θα περάσει στο κέντρο. Πίεση πολύ ψηλά από τους Blazer Bulls. Τελευταία 1-25. Ο Γιατζής, Τσολάκης για 3, την πέταξε. Άμα έμπαινε γι' αυτό. Καλό ήταν ο σουτ, αλλά ήταν λίγο περίεργη η τεχνική. Το σκέφτηκε, το ζήγησε και το βάλε. Ο Γιανακόπουλος στους 7. Στο τελευταίο δεκάλεπτο και εκείνος. Ένα λεπτό. Μπαχάς. Ο Γιατζής. Βλέψιμο από τους εγκύτερους. Πάω ψηλά. Πέμπτο, όπως και να έχει. Η γραμμή της ανατροπίας ποιος. Ο Δασκαλούτς από ό,τι φαίνεται. Έστωση και η δεύτερη. Τελευταίο μισό λεπτό. Ποδοσφαιρικό στόπο από τον Δημητρακόπουλο. Επαναφοράμε το ΣΥΚΑ. Δρακόπουλος, Τσολάκης. Μπαλεμιστεύσε εκείνον, σουτ για 3. Άστοχο. Μία επίθεση απομένει. Πολυφωνίες θα περάσει στο κέντρο. Θα πάει μέχρι μέσα και θα ευστοχίσει στα αστερολογία. <Το-> 59-53 σκορ παιχνιδιού. Αίτητοι παραμένουν μέχρι στιγμής οι μήνες οι οποίοι υποχρεώνουν στην δεύτερη μαλλονίδα τους. Τους Blazer Bulls από μένα. Καλό βράδυ σε όλους.